των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ο καρδιολόγος Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τα στοιχεία που μεταδίδουν τα κανάλια αναφορικά με τις μονάδες εντατικής θεραπείας στο ανατρεπτικό δελτίο του Alert. Ακούστε προσεκτικά τι ανέφερε. Κύριε Αρβανίτη, να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς τώρα ως δημοσιογράφοι βίο δεν έχουμε ειδικές γνώσεις, άρα δεν υιοθετούμε, δεν απορρίπτουμε, δεν υιοθετούμε όμως και τίποτα, δεν είναι η δουλειά μας ούτε να. Έτσι, ούτε αλλιώς. Εσείς ως επιστήμονας μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση γιατί γίνονται αυτά. Ναι. Από τη δική σας πλευρά. Η λογική λέει ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες και τρίτη δεν υπάρχει. Είτε τα συστημικά ΜΜΕ μας λένε αλήθεια, ότι κάθε βράδυ οι ΜΕΘ περιέχουν 10% μόνο εμβολιασμένους και 90% ανεμβολίαστους, είτε μας λένε ψέματα. Τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει. Ή λένε αλήθεια ή λένε ψέματα. Ας πάρουμε την πρώτη. Ότι λένε ψέματα. Και ότι δεν ισχύει αυτό. Αυτό που λένε, ότι είναι δήθεν γεμάτες οι ΜΕΘ με ανεμβολίαστους και οι εμβολιασμένοι είναι 10%. Δεν πρέπει να κινηθεί η εισαγγελέα για αυτά τα ψευδή στοιχεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων με βάση το 191 άρθρο του ποινικού κώδικα που πρόσφατα τροποποιήθηκε και κυνηγούνται κάποιοι. Όταν λοιπόν δίνουν τέτοια ψευδή στοιχεία, δεν πρέπει να διωχθούν, που πανικοβάλλουν τον κόσμο βγάζοντας τη μέρα νύχτα. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή. Ότι λένε αλήθεια. Αυτή είναι ακόμα χειρότερη εκδοχή. Κοιτάξτε τώρα, προσέξτε το σκεπτικό. Εάν όντως λένε αλήθεια τα ΜΜΕ και πράγματι μέσα στις ΜΕΘ το 90% είναι ανεμβολίαστοι και μόλις το 10% στις ΜΕΘ είναι εμβολιασμένοι, και εμείς είδαμε από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ πριν λίγο ότι οι εμβολιασμένοι που πεθαίνουν είναι τριπλάσια από τους ανεμβολίαστους, πού πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι? Έξω από τις ΜΕΘ προφανώς. Πού? Στα ράτσα, στους διαδρόμους, σε κοινούς θαλάμους, στο ασανσέρ, στην ταράτσα, στο υπόγειο? Πού? Διότι αφού πεθαίνουν τριπλάσιοι και στις ΜΕΘ είναι μόλις το 10%, αυτό σημαίνει κάτι τραγικό. Ότι οι εμβολιασμένοι δεν μπαίνουν στις ΜΕΘ, ό,τι και να έχουν, για να μην διαταραχθεί η στατιστική των ΜΕΘ και φανεί τι συμβαίνει. Και να λέμε μετά ότι στις ΜΕΘ το 90% είναι ανεμβολίαστοι. Δεν βάζουμε λοιπόν τους εμβολιασμένους στις ΜΕΘ, και εδώ προκύπτει μια κακομεταχείριση των εμβολιασμένων. Τους βάζουμε οπουδήποτε αλλού, σε κοινούς θαλάμους, σε ράτσα, τους σκορπάμε. Μάλιστα. Σε άλλα κύριε Αρβανίτη, να δούμε στο σημείο αυτό. Οι στατιστικές των